Η κυρία Τσιμπικτσιόγλου είναι και αυτή ειδικευόμενη στο νευρολογία στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Έχει μια μακρά και ευρεία προϋπηρεσία. Έχει ασχοληθεί και σε παιδεία εκτός νευρολογίας, όπως είναι η μονάδα μαστού στο Καρολίνσκα της Σουηδίας. Έχετε το λόγο. Καλημέρα σας και από εμένα. Ελπίζω να με ακούτε. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τους διοργανωτές του συνεδρίου για την πολύ τιμητική πρόσκληση να συμμετέχουμε σε αυτή τη στρογγυλή τράπεζα. Η δική μου ομιλία έχει θέμα ρευματοειδή αρθρίτιδα και έκπτωση και πάμε να δούμε συνολικά κάποια πράγματα. Η ρευματοειδή αρθρίτιδα είναι μια χρόνια πολυσυστηματική αυτοάνωση νόσου του συνδετικού ιστού με έναν επιπολισμό ο οποίος ανέρχεται στο 0,5 με 1% σε χώρες κυρίως της Βόρειας Ευρώπης και της Αμερικής. Είναι μια νόσος η οποία εμφανίζεται στην ηφαίστρα στην πέμπτη δεκαετία της ζωής, ενώ προσβάλλει συχνότερα το γυναικείο φύλο. Περιλαμβάνει κυρίως εκδηλώσεις από το μυοσκελετικό σύστημα, βλάπτει λοιπόν τον αρθρικό ημέν, αλλά περιλαμβάνει επίσης και εξωαρθρικές εκδηλώσεις, οι οποίες μπορεί να προσεγγίσουν μέχρι και το 40%. Σε αυτές περιλαμβάνονται η εγκύτιδα, διάμεσες πνευμονοπάθειες, η δευτεροπαθής αμυλοείδωση, λεμφώματα καθώς και καρδιαγγειακές παθήσεις. Τώρα, όσον αφορά στο κεντρικό νευρικό σύστημα, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες συσχετίσεις ανάμεσα στη ρευματοειδή αρθρίτιδα και τον εγκέφαλο. Οι εκδηλώσεις λοιπόν από το κεντρικό νευρικό σύστημα είναι ασυνήθεις. Σε αυτές περιλαμβάνεται η άσυπτη μηνυγκίτιδα, η αγκύτιδα των εγκεφαλικών αγγείων, η οποία είναι μια οντότητα εξαιρετικά σπάνια, μιας και έχουν περιγραφεί μόλις 37 περιστατικά στη βιβλιογραφία, η αυτοάνωση εγκεφαλίτιδα, καθώς και η νοητική έκπτωση, η οποία τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλος λόγος για τα αυτοάνωσα νοσήματα και την νοητική έκπτωση, και έχει φανεί ότι σε ορισμένες μελέτες μέχρι και 2/3 των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα θα εμφανίσουν σε κάποιο στάδιο της ζωής τους νοητική έκπτωση. Πάμε να δούμε την παθοφυσιολογία της νοητικής έκπτωσης στους ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι πολυπαραγοντική. Φυσικά εμπλέκεται η συστατική φλεγμονή με τα βήτα, τα αφλεμφοκύτταρα, την ενεργοποίηση των μακροφάγων, την παραγωγή προφλεγμονωδών και φλεγμονωδών μορίων, ιντερλευκινών, ιντερφερόνης γάμα. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της αρθρικής φλεγμονής και του πόνου και εν τέλει ενεργοποιούνται και οι οστεοκλάστες, οι οποίοι προκαλούν τη διάβρωση του οστού και την παραμόρφωση των αρθρώσεων στο τέλος. Σε πειραματικά μοντέλα επίσης έχει βρεθεί ότι όλα αυτά τα μόρια, τα φλεγμονώδη, μπορούν να παράγουν το αμυλοειδές, το οποίο όπως γνωρίζουμε είναι μια πρωτεΐνη η οποία σχετίζεται στενά στην παθοφυσιολογία της νόσου Αλτσχάιμερ. Εκτός λοιπόν από τη συστηματική φλεγμονή, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο χρόνιος πόνος. Οι μελέτες δείχνουν ότι τα νευρονικά κυκλώματα που σχετίζονται με τον πόνο στον ανθρώπινο εγκέφαλο, αλλά και τα νευρονικά κυκλώματα των ανώτερων νοητικών λειτουργιών, αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και το ένα επηρεάζει το άλλο. Όπως έχει φανεί και σε άλλα νοσήματα που κυριαρχεί ο χρόνιος πόνος, όπως μυοσκελετικά προβλήματα και η νομιαλγία, και σε αυτούς τους ασθενείς υπάρχει κάποιου βαθμού νοητική έκπτωση. Οι ασθενείς είναι αρκετά επιβαρημένοι λόγω και της θεραπευτικής αγωγής που λαμβάνουν. Έχει ενοχοποιηθεί η σουλφασαλαζίνη καθώς και τα κορτικοστεροειδή. Θα μιλήσουμε για τη θεραπευτική αγωγή στη συνέχεια αναλυτικά. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις συνοσιρότητες που παρουσιάζουν οι ασθενείς αυτοί, κυρίως σε ψυχιατρικές, άγχος και κατάθλιψη, αλλά και καρδιαγγειακές, με αποτέλεσμα ισχυμικά εγκεφαλικά επεισόδια και αγγειακή άνοια. Συνοπτικά λοιπόν, η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι ένα νόσημα πολυπαραγωγικό, στο οποίο εμπλέκεται η φλεγμονή, αυτοαντισώματα, τοξικό στρες, γενετικοί μηχανισμοί, καθώς και περιβαλλοντικοί παράγοντες, με αποτέλεσμα ο ασθενής να έχει πολύ σημαντικό πόνο, εμπλέκονται ψυχιατρικές συνοσιρότητες, το άγχος, η κατάθλιψη και μια χρόνια φλεγμονή, η οποία επηρεάζει όλο το σύστημα και φυσικά και το κεντρικό νευρικό σύστημα, προκαλώντας νοητική έκπτωση. Ποιες νοητικές λειτουργίες όμως επηρεάζονται συχνότερα? Έχει φανεί ότι ο κύριος τομέας που επηρεάζεται είναι οι επιτελικές λειτουργίες. Παρ' όλα αυτά, στην αρχή της νόσου, οι επιτελικές λειτουργίες φαίνεται να παραμένουν άθικτες και επηρεάζεται περισσότερο η βραχυπρόθεσμη μνήμη,
η άμεση και καθυστερημένη επεισοδιακή ανάκληση, καθώς και η γλωσσική ευφράδεια. Τελικά επηρεάζονται σχεδόν όλοι οι τομείς της νόησης, με εξαίρεση τον προσανατολισμό στον χώρο και στον χρόνο, που φαίνεται να παραμένει άθικτος καθ' όλη τη διάρκεια της νόσου. Στους παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνεται το ανδρικό φύλλο, η μεγαλύτερη ηλικία νόσησης, το οποίο είναι λογικό, μιας και σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας υπάρχουν και περισσότεροι παράγοντες καρδιακού κινδύνου, το χαμηλόβαθμο επίπεδο εκπαίδευσης, η μεγαλύτερη διάρκεια και ενεργότητα της νόσου. Είναι χαρακτηριστικό ότι για κάθε ένα επιπλέον έτος της νόσου, η επίπτωση της νοητικής έκπτωσης διπλασιάζεται συγκριτικά με υγιή πληθυσμό. Η θεραπεία με μη βιολογικούς παράγοντες, φαίνεται ότι τα καινούργια φάρμακα, τα νοσοτροποποιητικά, όπως τα ονομάζουμε, δρούν προστατευτικά όσον αφορά στην νοητική έκπτωση. Η ύπαρξη θετικού ρευματοειδή παράγοντα, ο οποίος σχετίζεται με φτωχή πρόγνωση της νόσου, αλλά και συχνότερες εξωαρθρικές εκδηλώσεις, ενώ τέτοια τόσο στενή συσχέτιση δεν φαίνεται να υπάρχει με άλλους εργαστηριακούς δείκτες που χρησιμοποιούμε στην κλινική πράξη, όπως η ταχύτητα καθίσθησης και η CRP. Φυσικά, κάποιο ρόλο, όπως είπαμε, παίζουν και ψυχιατρικές συνοσηρότητες με κυρίαρχη την κατάθλιψη. Πάμε να δούμε συγκεκριμένα όσον αφορά στη φαρμακευτική αγωγή, τα κορτικοστεροειδή και η χρόνια χρήση τους. Και όταν μιλάμε για χρόνια χρήση, εννοούμε πάνω από 3 με 6 μήνες συνεχόμενης χορήγησης, ακόμα και σε χαμηλές δόσεις. Οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν 7-πλάσια πιθανότητα νοητικής έκπτωσης, μιας και τα κορτικοστεροειδή έχουν άμεση επίδραση στη μνήμη και έχουν συσσωρευτική αρνητική επίδραση στη λειτουργία του υποκάμπου. Οι βιολογικές θεραπείες, όπως προείπαμε, η θεραπεία με αναστολή του TNF έχει προστατευτική δράση. Οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν 50% μειωμένη πιθανότητα να εμφανίσουν νοητική έκπτωση. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό, μιας και ήδη γνωρίζουμε το ρόλο του TNF στην παθογένεση της νόσου Αλτσχάιμερ. Άρα η αναστολή του είναι λογικό να έχει κάποια προστατευτική δράση. Όσον αφορά στο τρεξάτο, εδώ πέρα οι απόψεις διήστανται. Υπάρχουν αρκετές μελέτες οι οποίες μιλάνε για προστατευτική δράση, ενώ αντίθετα άλλες μελέτες την ενοχοποιούν ως παράγοντα νοητικής έκπτωσης. Οι ψυχιατρικές συνοσηρότητες, όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, είναι παρούσες σε όλα σχεδόν τα αυτοάνωσα νοσήματα. Συχνότερη είναι η κατάθλιψη, η οποία σχετίζεται και με αυξημένη θνησιμότητα στους ασθενείς αυτούς. Πολύ ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι πλέον έχει φανεί ότι στην παθοφυσιολογία των διαταραχών της διάθεσης πιθανολογείται επίσης η συμμετοχή του αυτοάνωσου μηχανισμού. Και για παράδειγμα, στους ασθενείς με ρευματοειδή, αρθρίτιδα και νευροψυχιατρικά συμπτώματα, οι δείκτες φλεγμονής είναι αρκετά αυξημένοι συγκριτικά με ασθενείς που έχουν μόνο ρευματοειδή, αρθρίτιδα και δεν παρουσιάζουν και ψυχιατρική συνοσηρότητα. Όσον αφορά στην απεικόνηση του εγκεφάλου, γενικώς οι ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα δεν παρουσιάζουν διαταραχές, βλάβες στη μαγνητική εγκεφάλου. Παρ' όλα αυτά, σε κάποιες μελέτες φάνηκε ότι οι ασθενείς αυτοί έχουν αυξημένη συχνότητα φλοιϊκών εμφράκτων, νόσου μικρών αγγείων και εκτεταμένη μικροϊσχημική λευκοεγκεφαλοπάθεια, γεγονός που εύκολα μας κατευθύνει στην νοητική έκπτωση. Υπάρχουν άραγε προληπτικά ή θεραπευτικά μέτρα. Υπάρχουν. Γι' αυτό και όλοι οι ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα θα πρέπει να αξιολογούνται από ειδικούς με ειδικά νευροψυχολογικά τεστ για την πιθανότητα νοητικής έκπτωσης ήδη από τα πρώτα έτη της διάγνωσης. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει έγκαιρη η διάγνωση και οι ασθενείς αυτοί να ενταχθούν σε προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης και να υποφεληθούν πολύ από αυτά. Ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση να αντιμετωπίσει τυχόν συνοσηρότητες, τόσο ψυχιατρικές όσο και καρδιαγγειακές, για να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης νοητικής έκπτωσης. Ενδιαφέρον έχει μία μελέτη, στην οποία σε πειραματικό βέβαια επίπεδο, φάνηκε ότι η ΜΑΟΒΙΤΑ προκαλεί αρθρική φλεγμονή και νοητική έκπτωση, παραγόμενη σε περιφερικό και κεντρικό επίπεδο αντίστοιχα. Και έτσι η αναστολή τόσο αυτής της περιφερικής όσο και της κεντρικής παραγωγής μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αρθρικής φλεγμονής και της νοητικής έκπτωσης αντίστοιχα. Στο κεντρικό νευρικό σύστημα η ΜΑΟΒΙΤΑ προκαλεί την απελευθέρωση του ΓΚΑΜΑ από τα αστικήτρα, που έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της λειτουργίας των πυραμιδικών νευρών του υποκάμπου, που συμβάλλουν σημαντικά στην παγίωση της μνήμης.
Μοριακοί βιοδείκτες υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλά μόρια τα οποία ερευνώνται, μετρώνται και στο πλάσμα και στο ένι. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χρησιμοποιούνται μόνο σε ερευνητικό επίπεδο και όχι στην καθημερινή πράξη. Η χρήση στην καθημερινή κλινική πράξη θα μπορέσει σίγουρα να βοηθήσει στην έγκαιρη και ευκολότερη διάγνωση των ασθενών αυτών και την παρακολούθηση της νόσου του. Συμπερασματικά, λοιπόν, οι ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα θα εμφανίσουν σε υψηλό ποσοστό νοητική έκπτωση. Η αιτιολογία, όπως καταλάβατε, δεν είναι πλήρως κατανοητή. Εμπλέκονται ποικίλοι μηχανισμοί που περιλαμβάνουν βιολογικά μονοπάτια που σχετίζονται με την αυτοάνωση φλεγμονή, το χρόνιο πόνο, τυχόν συνουσιρότητες, καρδιαγγειακές και ψυχιατρικές, καθώς και την ανοσοκατασταλτική αγωγή που λαμβάνουν οι ασθενείς αυτοί. Η συνεχής επιτήρηση για τη διάγνωση της νοητικής έκπτωσης αποτελεί και το κλειδί της σύγχρονης διαχείρισης των ασθενών αυτών από τον κλινικό γιατρό. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Μία πολύ σύντομη ερώτηση, παρακαλώ. Ακούσατε την ερώτηση? Όχι, όχι, δεν άκουσα. Η ερώτηση είναι τα προβιωτικά σε ποιο βαθμό μπορούν να βοηθήσουν. Η ρευματοειδή αρθρίτιδα εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Α, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα είναι νοητική έκπτωση στη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Και τα δυο, γιατί αν η νοητική έκπτωση είναι ένα αποτέλεσμα κατά κάποιο τρόπο ή συνδέεται με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα τα προβιωτικά, όταν, αν επηρεάζουν ευεργετικά, ας πούμε, την ρευματοειδή πάθηση και αρθρίτιδα και κατά ακολουθία μπορεί να βοηθήσουν επίσης και αυτό που σημαίνει με την νοητική έκπτωση. Λοιπόν, τα προβιωτικά. Για να είμαι ειλικρινής, στη βιβλιογραφία κάτι για τα προβιωτικά δεν διάβασα. Μπορώ όμως να φανταστώ ότι επειδή πλέον γίνεται πολύ μεγάλος λόγος για το μικροβίωμα και υπάρχει και αυτό που ονομάζουμε έτσι επικοινωνία μεταξύ του εντέρου και του εγκεφάλου, ίσως υπάρχει κάποια συσχέτιση εκεί, την οποία όμως δεν τη γνωρίζω, για να σας απαντήσω. Δεν νομίζω ότι έχω διαβάσει κάπου ότι τα προβιωτικά δουν ευεργετικά. Παρ' όλα αυτά, ούτε νομίζω ότι έχουν και κάποιο έτσι αρνητικό ρόλο. Είτε ότι προκαλούν εξάρτηση της νόσου, της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, είτε ότι προκαλούν νοητική έκπτωση σε αυτό το πλαίσιο. Εάν υπάρχει η ρευματοειδής αρθρίτιδα, αν υπάρχει δηλαδή συνοσιρότητα, παραδείγματος χάρη, ας πάρουμε το σύνδρομο Sjögren, το οποίο ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά του αυτοάνωσου, το οποίο συνοδεύεται στη συνέχεια, ιδιαίτερα με διαφορετικές παθήσεις στη συνέχεια, ή επηρεάζει ένα μεγάλο αριθμό οργάνων, τα οποία συνδέονται με τον Sjögren και επομένως και η ρευματοειδής αρθρίτιδα ή ο ερυθυματώδης λύκος από την άλλη μεριά, σε κάποιο βαθμό είναι αναμενόμενα να συνυπάρξουν με το Sjögren. Επομένως, ένας ασθενής, ο οποίος η ομιλία βέβαια είναι στη συνέχεια σε σχέση με το Sjögren, ένας που διαγνώστηκε ως Sjögren σύνδρομο και στη συνέχεια είναι σίγουρα και υποψήφιος για ρευματοειδή αρθρίτιδα, είναι υποψήφιος και ερυθυματώδη λύκο, όλα αυτά όταν τα δει κανείς σε τέτοιο βαθμό συνοσιρότητας, τι είναι αυτό το οποίο περιμένει από όλη αυτή τη συνύπαρξη τόσων παραγόντων του αυτοάνωσου, διότι το αυτοάνωσο έτσι όπως είναι, μπορεί να έχει εκδηλώσεις τεράστιες. Δεν ξέρουμε ακόμη για ποιο λόγο τους παρουσιάζει. Αλλά... Ναι. Ίσως θα έχει νόημα να ρωτήσουμε την επόμενη ομιλήτρια για το Sjögren. Καλούμε λοιπόν στο